την είχαμε συνηθίσει. Πάμε στο βίντεο να τη δούμε. Δε σε ξεχνώ. Ακούγοντας το καινούργιο σου τραγούδι «Δεν σε ξεχνώ», παρατηρώ ότι έχεις αλλάξει εντελώς στυλ. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σένα. Από εκεί που ο κόσμος ήξερε σε πιο δυνατά και δυναμικά κομμάτια, πας στις μπαλάδες. Νύχτα κρυφή. Επειδή με κούρασε το όλο styling, το ρεπερτόριο και όλο αυτό, ένιωσα ότι έκλεισε τον κύκλο του. Ήθελε να καθαρίσω από όλο αυτό, να βγει ο απλός εαυτός μου προς τα έξω. Να βγει η μουσική που γράφω και η μουσική που αγαπώ προς τα έξω. Και είναι το «Δε σε ξεχνώ» ένα δείγμα αυτής της μουσικής. Το έχω γράψει με τον Φράγκη Λούβαρη και στίχη από την αγαπημένη μου Βανθία Μάγνη. Χαίρομαι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και το κατάφερα. Πόσο καιρό σκεφτόσουν να κάνεις αυτή τη μετάβαση, δηλαδή από ένα group να φύγεις και να ακολουθήσεις κάτι μόνη σου? Είναι πολλοί παράγοντες μαζί. Το ότι ένιωσα έτοιμη ως άνθρωπος, πιο όρημη. Είναι πολλά μαζί και ήθελα να το κάνω. Σαν βαθιά ανάγκη μέσα μου και για κανένα άλλο λόγο. Θάλασσα μου ήσουν, σε ταξίδεψα, σε θυμάμαι στο σπίτι. Το τραγούδι σου λέγεται «Δεν ξεχνώ». Εσύ τι δεν ξεχνάς από όλα σου αυτά τα επαγγελματικά βήματα και την καριέρα σου μέχρι στιγμής? Φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ την πορεία μου με το συγκρότημα. Ήταν 8 μαγικά χρόνια. Δεν ξεχνάω τη σχέση που έχω με τα παιδιά. Γενικά είμαι λίγο παρελθοντολάγνος. Δεν ξεχνάω εύκολα. Δεν ξεχνάω συναισθήματα και ανθρώπους εύκολα. Υπήρξε κάποια περίοδο στη ζωή σου που, ας πούμε, υπήρχαν συντρίμμια μέσα σου? Καλή ώρα όπως αυτά που βλέπουμε εδώ. Φυσικά. Σε όλους συμβαίνει και όλοι έχουν τέτοιες στιγμές. Αλλά καλό είναι να τις ξεπερνάμε, να βγαίνουμε πιο δυνατοί, να προχωράμε και να συνεχίζουμε. Θα είσαι εδώ. Ψιθυρίζει απόψε η νύχτα. Πέρα από το βίντεο κλιπ που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τη Spider Music του καινούργιου σου τραγουδιού, έχεις κάποια επαγγελματικά σχέδια, κάποιες εμφανίσεις οι οποίες έπονται? Ετοιμάζουμε συνεργασίες και σε κάποια μουσική σκηνή θα βρίσκομαι τον Ιανουάριο. Για πες, για κάνε μας κάποια αποκάλυψη για την εκπομπή. Θα είναι ένα μονόπρακτο, δεν μπορώ να σου πω κάτι ακόμα. Θα παίζω και θα τραγουδάω. Στροφή εντελώς σε κάτι διαφορετικό, οπότε σου εύχομαι καλή επιτυχία και να ασκήσεις σε αυτή την καινούργια σου καριέρα, αν θέλεις.